Με τα όποια χρήματα έχει ο κόσμος στις τράπεζες, τι θα γίνει την εσένα. Κοιτάξτε να δείτε, το πιθανότερο είναι αυτή τη στιγμή πολύ σύντομα ο κόσμος να αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα καταθέσεων στις τράπεζες. Οι τράπεζες είναι στα πρόθεα της καταστροφής. Λοιπόν, μέσα στο ευρώ είναι σίγουρο θα χάσουν τις καταθέσεις του ο κόσμος. Θα τις χάσει. Και το χειρότερο απ' όλα. Τώρα, συγγνώμη, δεν είναι κινδυνολογία. Προφανώς το στηρίζει σε συγκεκριμένα. Πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία. Πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Η καταθετική βάση ελληνικές τράπεζες το 2010 είναι 185 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και πρωτεσμίας επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Λοιπόν, αν αυτό από αυτά τα λεφτά. Το τραπεζικό σύστημα χρειάζεται ρευστότητα περίπου 25 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να μπορεί να λειτουργήσει. Ωραία. Τότε γιατί δανείστηκε 115 δισεκατομμύρια από τις αγορές και άλλα 87 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί. Αν είχε έστω και, και ένα μέρος, τα 25 δισεκατομμύρια από τα 185 της καταθετικής βάσης. Δεν τα έχει. Λοιπόν, και το θέμα είναι πώς τα αναπληρώνει. Ο μόνος τρόπος για να τα αναπληρώσει είναι να δανειστεί το κράτος εκ νέου. Πώς είναι δυνατόν να δανειστεί, να βάλουμε το κράτος να δανειστεί εκ νέου άλλα 185 δισεκατομμύρια για να έχουν την καταθετική βάση οι τράπεζες. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να πει στον κόσμο ότι δεν έχουν σωστά λεφτά σου. Βεβαίως. Πάντα ξαφνικά γίνονται αυτά. Γιατί προφανώς για να αποτρέψουν τον background, δηλαδή την προσφυγή στις καταθέσεις, να πάρουν τις καταθέσεις. Όπως έχει γίνει παντού στον κόσμο, όπου υπήρξε πρόβλημα. Το δράμα είναι ότι αυτή την κατάσταση διορθώνεις μόνο με εθνικό νόμισμα. Μόνο ένα κράτος που έχει το δικό του νόμισμα, που το οποίο εκδίδει, και μπορεί σταδιακά να αναπληρώσει τις καταθέσεις που έχουν καθεί. Μόνο έτσι. Και ταυτόχρονα να διαγράψει τα ιδιωτικά χρέη. Αυτό που μπορεί να γίνει μόνο με κρατικοποίηση των βασικών τραπεζών. Πρώτη κυρία της Τραπέζης Ελλάδος, φυσικά. Ποια είναι η γνώμη σου πέρα για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Είναι γνωστό ότι κάποιοι από τους επιφανείς βουλευτές και των δύο μεγάλων κομμάτων κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Είναι δηλαδή δανειστές του ελληνικού κράτους. Αυτό είναι αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό, και αν αυτό είναι πράγματι αλήθεια όπως λες, τι θα έπρεπε να κάνουν κάτι γνώμη με αυτοί οι άνθρωποι? Αν ήθελαν να βοηθήσουν, αντί να φτιάχνουν το Ταμείο Πετσάλινικου. Έτσι, για την αποπληρωμή του χρέους, δεν θυμάστε. Το οποίο έχει μαζέψει 5 εκατομμύρια, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν βρήκε πολλούς μπούφους να του φάνε τα λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα περίμενα αυτούς τους κυρίους να καταθέσουν τα ομόλογα στο Ταμείο. Θα περίμενα από τους βουλευτές και τους πρώην υπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, τωρινούς πρωθυπουργούς και υπουργούς να καταθέσουν τα ομόλογα που κατέχουν στο Ταμείο. Πώς το λένε, αποπληρωμής του χρέους. Έτσι θα μου δημιουργούσαν αίσθημα εμπιστοσύνης. Διαφορετικά, έχω κάθε λόγο να λέω ότι είναι τάτσι μιτσικότσι με τους δανειστές και δουλεύουν για τους δανειστές. Δηλαδή, προς προσωπικό τους όφελος. Θα σου κάνω να μην σε κουράσω. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Με τη στάση σου τελευταία, τα πιστεύω και την ήρεμη αυτή δύναμη που βγάζεις, έχεις κάνει πολύ κόσμο να πιστεύει ότι θα μπορούσες ενδεχομένως να ηγηθείς αυτού του λαϊκού κινήματος για την ανατροπή της σημερινής αρρωστημένης κατάστασης. Και την επιβολή μιας καινούργιας λαϊκής δημοκρατίας, αν με επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό τον αδόκιμο όρο. Πώς δουλέψεις εσύ ένα τέτοιο ερεπόμενο? Εγώ δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή ηγέτες. Μαχητές χρειαζόμαστε. Ναι, αν υποθέσουμε ότι οι μαχητές αρχίζουν και εμφανίζονται, τι θα γίνει όμως? Θα βγουν από εκεί οι ηγέτες. Πώς? Με τη φυσική διαδικασία της φυσικής επιλογής. Δηλαδή αυτός που είναι ικανός θα μπει μπροστά. Μόνο έτσι στα λαϊκά κινήματα γίνεται. Ξέρεις πώς λειτουργούν στην Ελλάδα αυτά τα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι τα λαϊκά κινήματα, όταν η κοινωνία αρχίζει και κινείται, όταν αρχίζει και γίνεται απαιτητική, όταν αποκαθιστά την αξιοπρέπεια και το φιλότιμό της, έχει τις διαδικασίες ή γεννά τις διαδικασίες που μέσα από εκεί γεννιούνται οι φυσικοί ηγέτες της. Όχι αυτοί που επιβάλλονται απ' έξω, γιατί είναι ωραίοι και μοιραίοι ή τους επιβάλλει μηχανισμός. Θα τους βρει τους ηγέτες. Θα γεννηθούν από τους αφοσιωμένους μαχητές της, από αυτούς που μπαίνουν μπροστά. Όχι απαραίτητα. Να το πούμε για να φάνε το κεφάλι τους, αλλά με τη λογική ότι δείχνουν τον δρόμο. Ανοίγουν δρόμους. Αυτός που ανοίγει δρόμους είναι ο φυσικός ηγέτης κοινωνίας. Και βγαίνει από τα σπλάχνα της. Πιστεύεις όμως ότι αυτό το σύστημα που έχει η Λερναία Ύδρα, που τόσο καιρό έχει ποτίσει τις ρίζες, τις πολιτικές και τις κοινωνικές του τόπου, ότι θα αφήσει εύκολα να φύγει το παιχνίδι τα χέρια του? Όχι βέβαια, σαφώς όχι. Αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Το σύστημα εξουσίας είναι σαθρό. Είναι τελείως σαθρό. Και αυτό δίνει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στον οργανωμένο κόσμο. Μπορεί εύκολα να το παραμερίσει. Εύκολα. Και χωρίς κόστος. Με εννοώ κόστος, καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μέσα από τη σύγκρουση. Λοιπόν, σύν το γεγονός ότι το κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων
ένα μεγάλο κομμάτι, το πιο σημαντικό κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων, είτε αν θέλετε των ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, είναι με το λαό. Το έχει αποδείξει και το αποδεικνύει. Και επειδή ακριβώς το σύστημα ξέρει, το σύστημα εξουσίας γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί το στρατό. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί τις δυνάμεις καταστολής πέρα από συγκεκριμένους θύλακες, τους έχουμε γνωρίσει και τους έχουμε δει όλοι. Αλλά αυτοί οι θύλακες απέναντι σε ένα οργανωμένο λαό δεν έχουν τύχη. Και το ξέρουν πολύ καλά. Ξέρουν πολύ καλά. Το μόνο όπλο τους αυτή τη στιγμή που σου έχει μείνει είναι η αποπροσανατολιστική προπαγάνδα. Δηλαδή τα μέσα μαζικής προπαγάνδας. Εξατρίωση τα λέω. Αυτό. Τα μέσα μαζικής προπαγάνδας. Αυτό είναι το μόνο ανάγχωμα που τους έχει μείνει. Είναι το μόνο ανάγχωμα που κρύβει την απόλυτη γύμνια και τη σαθρότητα αυτού του συστήματος. Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο ιδεολογικά και πολιτικά και μέσα από ενημερώσεις για να μην δει ο κόσμος αυτό που υπάρχει στα αλήθεια. Ένα σάθρο, γυμνό, ξεγυμνωμένο σύστημα το οποίο θέλει απλά ένα φύσιμα το ανέμου για να καταστρέψει. Αρκεί να έρθει από την οργανωμένη κοινωνία. Πάντως, όσο κινδυνεύει το σύστημα αυτό, οι κατασταλτικοί οργανισμοί, οι καταστατικός μηχανισμός, ΜΑΤ κτλ. Δυναμώνουν, έτσι. Αγριεύουν τα πράγματα. Εγώ δεν νομίζω. Νομίζω ότι ακόμη και οι άνθρωποι των ΜΑΤ, ακόμη και οι άνθρωποι των ΜΑΤ ψάχνουν για μια δικαιολογία να πετάξουν τα σπίδα. Και θα το δείτε στην πράξη. Όταν θα συμβεί. Αρκεί να έχουν απέναντί τους το λαό. Όχι κάτι περιφερόμενα τσίρκα. Έτσι. Το λαό. Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.